Κύριε Ρέτσο, κύριε Βασίλη, και ακούσαμε την εισήγηση του Πρόεδρου του ΕΟΤ. Επιβεβαιώνει τη βαρύνουσα σημασία που έχει ο τομέας για την εγχώρια οικονομία. Θεωρείτε ότι αντιμετωπίζετε ανάλογα? Απνευστή θα πρέπει να μιλήσω. Δυστυχώς, μια πραγματικότητα είναι ότι ο πολιτικός χρόνος δεν ταυτίζεται με τον επιχειρηματικό. Είναι πολύ πιο σύντομος. Και αυτό προφανώς σε ό,τι αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΤ, τα στοιχεία δείχνουν ανάπτυξη, δείχνουν μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Εμείς όμως ως ιδιωτικός τομέας δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε. Πριν από μια εβδομάδα γυρίσαμε από τις Βρυξέλλες, όπου ως ΕΤΕ εγκαινιάσαμε την επαφή του Συνδέσμου και του Ελληνικού Τουρισμού με τις Βρυξέλλες, το Κέντρο Λήψεως Αποφάσεων, την πρωτεύουσα της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν σε μια κουβέντα με έναν από τους 6 επιτρόπους που είδαμε, τον Στυλιανίδη, τον Επίτροπο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, συζητώντας για τις προοπτικές του τουρισμού, του είπα ότι ως τουρισμός σεβόμαστε την ιστορία της βιομηχανίας, των 140 χρόνων της. Του είπα ότι οι εφοπλιστές με την επίσης μεγάλη ιστορία τους είναι εκείνοι που έχουν το χρήμα. Ο τουρισμός έχει το momentum. Αυτό λοιπόν το momentum το οποίο έχουμε είναι αυτό που μας προβληματίζει και μας δημιουργεί την ευθύνη του σχεδιασμού. Ο ελληνικός τουρισμός που αυτή τη στιγμή είναι στην άνθησή του και στην ανάπτυξή του πρέπει να θωρακιστεί, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δύσκολες ημέρες που σίγουρα θα έρθουν στο μέλλον. Σήμερα είμαστε σε μια πάρα πολύ ευνοϊκή συγκυρία από όλες τις απόψεις. Η Ελλάδα είναι ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Φαίνεται να είναι σε θέση να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις. Όμως όλα αυτά για να γίνουν, σύμφωνα και με τη μελέτη που έκανε η PwC για τον ΣΕΤΕ το 2016, χρειαζόμαστε έως το 2021 6 δισεκατομμύρια επενδύσεις ετησίων. Για να έχουμε λοιπόν αυτά τα 6 δισεκατομμύρια επενδύσεις, από τη μία μεριά πρέπει να έχουμε το κράτος να είναι πρόθυμο να επενδύσει σε ιδιωτικές υποδομές, σε παραχώρηση του management σε ιδιώτες, όχι μόνο στα 14 αεροδρόμια που έχει γίνει σήμερα, αλλά και στα υπόλοιπα και στα λιμάνια και στις μαρίνες, και να δεσμεύσει χρήματα για να βελτιώσει τις υποδομές των νησιών σε ό,τι έχει να κάνει την ίδρυψη, την αποχέτευση, τον ηλεκτρισμό. Πρέπει όμως και ο ιδιωτικός τομέας να μπορεί να επενδύσει. Και για να μπορέσει να επενδύσει ο ιδιωτικός τομέας και οι Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και οι ξένοι που θέλουμε να προσελκύσουμε, πρέπει να αλλάξει το φορολογικό καθεστώς, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το πιο βεβαρημένο σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να δημιουργηθεί χωροταξικό σχεδιασμός. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμός και πρέπει να δημιουργηθεί και να εμπεδωθεί ασφάλεια δικαίου. Και όταν λέω ασφάλεια δικαίου, δεν εννοώ το χρόνο απονομής δικαιοσύνης, κάτι το οποίο εμφανίζεται να είναι πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, αλλά την ασφάλεια που θα αισθάνεται ο επενδυτής όταν αναλάβει και όταν του κατοχυρωθεί μία επένδυση, ότι θα μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει χωρίς τις πιθανότητες διακοπών, είτε από το Υπουργείο Πολιτισμού λόγω αρχαιολογίας, είτε από το Δασαρχείο. Αν λοιπόν δεν δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις και αν δεν σχεδιάσουμε σε βάθος δεκαετίας έχοντας αυτά στο μυαλό μας, δυστυχώς στο μέλλον, δεν ξέρω αν θα είναι σε 3, 5 ή 7 χρόνια, θα βρεθούμε πάλι και σε μία συγκυρία που τότε θα προσπαθούμε να δούμε τι πήγε λάθος και γιατί χάσαμε μία ακόμα ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ο κύριε Βασίλη και ο κύριος Ρέτσος έθεσε κάποια ζητούμενα. Ο ξενοδοχειακός κλάδος ανταποκρίνεται στη νέα εποχή. Ποια είναι τα ζητούμενα για τον ξενοδοχειακό κλάδο? Καλησπέρα σας. Θα συμφωνήσω και με τις δύο τοποθετήσεις που έχουν γίνει και θα έρθω στο ξενοδοχειακό προϊόν. Αναμφισβήτητα έχουν γίνει ίσως και για πρώτη φορά τόσες προσπάθειες και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα και όλες προς την κατεύθυνση της καλυτέρευσης του τουριστικού προϊόντος αλλά και των αριθμών του τουρισμού. Βέβαια, επειδή κάθομαι στη μέση, μπορεί να έχει κανείς δύο αναγνώσεις. Υπάρχουν αναγνώσεις οι οποίες μπορεί να μας καθησυχάσουν, υπάρχουν και αναγνώσεις οι οποίες οφείλουν να μας ανησυχήσουν, ειδικά όπως είπε και ο κύριος Ρέτσος, οι επιχειρηματίες του τουρισμού έχουν πλάνα μπροστά τα οποία δεν υπάρχει business plan, το οποίο να μην κοιτάει την πενταετία και τη δεκαετία. Εκεί λοιπόν, εάν σήμερα που υπάρχει αυτό το momentum που περιγράψαν και οι δύο ομιλητές, πρέπει να διαλέξουμε την κατεύθυνσή μας. Πρέπει να διαλέξουμε την κατεύθυνσή μας εθνικά, πρέπει να διαλέξουμε την κατεύθυνσή μας αναπεριοχή,
ανά νησί, ανά πόλη, όλοι πρέπει να αποφασίσουν ποια θα είναι η τουριστική ταυτότητα του προορισμού τους μέσα στα επόμενα χρόνια. Και αυτό γιατί το ξενοδοχείο είναι το τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας το οποίο θα πρέπει να έρθει, να μπει μέσα σε αυτή τη στρατηγική. Ο ξενοδόχος, το ξενοδοχείο, είναι ένα εργαλείο υποστηρικτικό. Θα έρθει να απαντήσει στη ζήτηση που θα δημιουργήσουμε για τους προορισμούς. Δεν υπάρχει προορισμός στον κόσμο ο οποίος να δημιουργείται από το ξενοδοχείο. Αν ψάξουμε σήμερα πόσα ξενοδοχεία αποτελούν προορισμό μόνοι τους, θα βρούμε 1-2 στο Ντουμπάι και κανένα 2 άλλα έτσι παγκοσμίου, τα οποία πιθανότατα να υπάρχει κόσμος που να ταξιδεύει και να πάει να το δει. Όσον αφορά το ελληνικό ξενοδοχείο σήμερα, εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ως προς τους όρους του ανταγωνισμού και το αν ο ξενοδόχος είναι έτοιμος. Ο ξενοδόχος σήμερα δεν έχει την δυνατότητα να μην είναι έτοιμος. Προφανώς υπάρχουν αρκετά πεδία, θα πω μόνο την τεχνολογία, θα πω επίσης το κομμάτι της τουριστικής εκπαίδευσης που βγαίνει από το αμιγώς ξενοδοχειακό, αλλά και οι ιδιώτες κάνουν πάρα πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση της εξειδίκευσης του προσωπικού σε όποιο τμήμα και αν βρίσκεται. Ο ξενοδόχος δεν έχει σήμερα ως ανταγωνιστή τον δίπλα ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος σήμερα έχει ένα προϊόν το οποίο συγκρίνεται αυτομάτως μέσα από τις μηχανές αναζήτησης με ξενοδοχεία σε άλλους προορισμούς. Ο ξενοδόχος της Αθήνας έχει ανταγωνιστεί τον ξενοδόχο του Βερολίνου. Οι αναζητήσεις πια που γίνονται στο last minute για τα ταξίδια είναι: έχω αυτό το budget, θέλω να ταξιδέψω 3 ώρες με το αεροπλάνο, πού θα πάω. Και εκεί βγαίνουν οι προορισμοί και εκεί βγαίνουν και τα ξενοδοχεία. Άρα, αναγκαστικά ο ξενοδόχος θα ακολουθήσει τους νόμους της αγοράς και αυτά τα οποία πρέπει να κάνει, αν θέλει να είναι ανταγωνιστικός και βιώσιμος. Είναι σαφές σήμερα ότι πρέπει, εάν θέλουμε να έχουμε μία βιώσιμη και μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη, γιατί δεν έχω μεγαλώσει τόσο πολύ, αλλά παρόλα αυτά έχω ζήσει κύκλους στον τουρισμό και όλοι έχουμε ζήσει κύκλους στον τουρισμό και οι κύκλοι θα έρθουν και θα ξανάρθουν. Από εξωγενείς, από ενδογενείς θα έρθουν. Άρα πώς εμείς θα τοποθετηθούμε προκειμένου όταν έρθει ο επόμενος κύκλος να έχουμε απευθυνθεί σε αγορές τις οποίες σήμερα δεν έχουμε. Τελευταία μου αρέσει να λέω το παράδειγμα των γκολφ. Κάνοντας μια καταμέτρηση, είδα η Ελλάδα έχει 7 γήπεδα γκολφ, όταν η Ισπανία έχει 349. Υπάρχουν διαφορές τεράστιες και στο κομμάτι του συνεδριακού. Κύριε Δήμαρχε, φαντάζομαι ότι θα σας άρεσε και εσάς να έχετε ένα συνεδριακό διπλάσιο, τριπλάσιο από αυτό που έχετε σήμερα. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι από τις μορφές τουρισμού οι οποίες έχουν μία διάχυση στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τον τουρισμό. Πώς με την κατεύθυνση που θα δώσουμε στις σημερινές επενδύσεις μέσα από το θετικό momentum που έχουμε, θα δημιουργήσουμε έναν τουρισμό ο οποίος θα δώσει πολλά παραπάνω, γιατί δίνει ήδη πάρα πολλά στις τοπικές κοινωνίες, μπορεί όμως να δώσει πολλά παραπάνω στο μέλλον, αν πάρουμε σήμερα τις σωστές αποφάσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο χρόνος μας εξαντλήθηκε, αλλά επιγραμματικά, αν θα μπορούσα να ζητήσω και από τους δυο σας, ως ιδιωτικός τομέας, πώς ιεραρχείτε τις προτεραιότητες σας σαν πρωτοβουλία από εδώ και πέρα? Πέρα από αυτά που είπα πριν, να μην τα επαναλάβω, για μας πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και σημαντικό ρόλο έχει ο τομέας εκπαίδευσης κατάρτισης και ο τομέας προβολής. Προς την κατεύθυνση λοιπόν αυτή, ως ΕΤΕ, μέσω του Ινστιτούτου μας, τρέχουμε σε ετήσια βάση πολλά σεμινάρια κατάρτισης εργαζομένων και εργοδοτών στον τουρισμό, προκειμένου το έλλειμμα γνωρίζουμε όλοι ότι είναι τεράστιο. Χρειάζονται χρόνια για να αλλάξει αυτό, αλλά είναι κάτι στο οποίο πραγματικά πιστεύουμε και το καλλιεργούμε. Στον τομέα τώρα της προβολής, γνωρίζετε νομίζω όλοι ότι εδώ και 4 χρόνια ο ιδιωτικός τομέας για πρώτη φορά δημιούργησε την εταιρεία, τη Marketing Greece, παγκόσμια πρωτοτυπία τέτοιας μορφής εταιρείας προβολής με 100% ιδιωτικά κεφάλαια και με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος να συμμετέχει ως μέτοχος στην εταιρεία, έχοντας σαν σκοπό, έχοντας την πρόθεση να προωθήσουμε τους προορισμούς της χώρας μας, αλλά όχι μόνο τους γνωστούς προορισμούς και τους λιγότερο γνωστούς προορισμούς, αλλά ακόμα και τα προϊόντα. Θεωρούμε ότι στο κομμάτι της προβολής και της προώθησης υπήρχε για δεκαετίες τεράστιο έλλειμμα. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Και θα θυμίσω εδώ, γιατί ξέρετε, καμιά φορά όταν συμβαίνει κάτι αρνητικό,
επαναλαμβανόμενα το συνηθίζεις. Θα θυμίσω λοιπόν ότι εδώ και πάνω ίσως από 10 χρόνια εθνική καμπάνια για τον τουρισμό δεν υπάρχει. Θεωρούμε λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο στη βελτίωση των υποδομών μας, που είπε ο κ. Βασιλικός, στα ξενοδοχεία μας, μεταφορές μας, θαλάσσιες, εναέριες κτλ., αλλά στην παροχή της υπηρεσίας. Η παροχή της υπηρεσίας θα βελτιωθεί μόνο αν μορφωθεί, καταρτιστεί το προσωπικό μας και μόνο αν καταρτιστούν οι επιχειρηματίες που προσφέρουν την υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βασιλική. Προτεραιότητες, νομίζω ότι τις καλύψαμε. Δηλαδή, εγώ θα σας έλεγα ότι σήμερα το κυριότερο θέμα που πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί, βάζω και το κράτος, γιατί οπωσδήποτε έχει ένα πολύ σοβαρό ρόλο να παίξει, είναι να αποφασίσουμε πραγματικά και ουσιαστικά ότι φεύγουμε από τις παλιές νοοτροπίες, οι οποίες δυστυχώς ακόμα υπάρχουν. Αναφέρομαι σε φράσεις που δεν χρειάζεται να σου πω ποιος την είπε, δεν θα γυρίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Πρέπει να φύγουμε από τις δεκαετίες που χάσαμε, γιατί χάσαμε δεκαετίες στον τουρισμό, μην επενδύοντας σε έργα υποδομής, και να μπούμε σε μια φάση αναπτυξιακή, ουσιαστική συζήτησης, αποφασίζοντας ο κάθε προορισμός ποιος θα είναι σε 5 χρόνια. Δεν θα γίνουν όλοι οι προορισμοί Μύκονος, δεν θα γίνουν όλοι οι προορισμοί Αράχοβα. Ο κάθε προορισμός όμως, και έχουμε την τύχη να είμαστε σε μια χώρα όπου δεν υπολείπεται καμία περιφέρεια σε δυνητικά προϊόντα και υπάρχοντα προϊόντα, εγώ θέλω να κλείσω προβληματίζοντας το κοινό με 2 αριθμούς μόνο. Αυτή τη στιγμή ο τζίρος, ο οποίος προαναφέρθηκε του τουρισμού, κατά 87% γίνεται σε 5 περιφέρειες. Βλέποντας το ανάποδα, σημαίνει ότι οι υπόλοιπες 8 περιφέρειες μοιράζονται το 13% αυτού του τζίρου. Επίσης, αυτός ο τζίρος δημιουργείται στο 70% μέσα σε 97 μέρες, αν θυμάμαι καλά, 98 μέρες. Αυτά είναι τα 2 ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Αλλά όπως πάντα με μπέρδευε το SWOT ανάλυση στο Πανεπιστήμιο όταν το κάναμε, πιθανόν το weakness να είναι και το opportunity. Σε αυτά πρέπει να δουλέψουμε και να βάλουμε τη στρατηγική των επόμενων ετών. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, έχετε κάποιο πολύ σύντομο σχόλιο? Ναι. Κλείνοντας, 2 λόγια μόνο να πω, γιατί έφαγα πολύ χρόνο στην αρχή. Ο τουρισμός είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης. Θέλουμε ο τουρισμός να παίξει τον ρόλο που έπαιζε η οικοδομή στη δεκαετία του 60. Δηλαδή να γίνει ο κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Βέβαια, όταν λέμε ανάπτυξη, μιλάμε για ανάπτυξη όπως σωστά υπόθηκε, που θα είναι ισόρροπη, που θα είναι δίκαιη. Και δίκαιη είναι η ανάπτυξη εκείνη η οποία αποφέρει ωφέλη για την κοινωνία. Με αυτό το κριτήριο λοιπόν προχωράμε. Θέλω να καταθέσω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που συνεργαζόμαστε και με τους δημόσιους φορείς και με τους ιδιωτικούς. Το ίδιο το αποτέλεσμα, το ίδια δηλαδή η, ας το πούμε, ανέλπιστη ανάπτυξη που έχουμε στον τουρισμό, δείχνει πραγματικά το μέγεθος της δουλειάς και την ποιότητα της δουλειάς. Θα συνεχίσουμε. Ευχόμαστε όλοι να γίνει κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη. Να ευχαριστήσω πολύ τον πρόεδρο του ΕΟΤ, κύριο Χαράλα Μποκαρίμαλη, τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ, τον κύριο Γιάννη Ρέτσο, και τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον κύριο Αλέξανδρο Βασιλικό. Και εσάς για την προσοχή σας, και να περάσουμε στην επόμενη ενότητα.